Ποιον θα έχουμε, τι ονόματα θα έχουμε, τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες ακόμα, αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έγινε η πρώτη συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, σε ωραίο κλίμα, όπως και πέρυσι. Είπαμε λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση ότι θα προχωρήσουμε και φέτος στο ίδιο μοτίβο. Θα εμπλακούν και περισσότερες φορείς σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό έγινε και μια δεύτερη συνάντηση με τους συλλόγους, τους εμπορευματοτέχνες, τους προέδρους, τον κύριο Γιαχουμάκη, τον κύριο Μπινιχάκη που είναι από τον Εμπορικό Σύλλογο και τον κύριο Μιχελαράκη που είναι από τον Καφέ Εστίασης, ώστε να δούμε πώς, αν συμφωνούμε και αν θέλουμε να το κάνουμε. Συμφωνήσαμε λοιπόν και είπαμε ότι θα συμφέρουμε όλοι στο τομέα αυτό, από τη μεριά του καθένα όσο μπορεί, ώστε να ανεβάσουμε περισσότερο θεσμό, μια και πέρυσι ήταν ένα επιτυχημένο καρναβάλι, όχι και τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν, αλλά προσπαθούμε να ανεβάσουμε τον πύχη όσο ψηλότερα μπορούμε για να ακούσει ο τόπο μας. Όσο το δυνατόν. Γιατί όχι να το κάνουμε για το ρήμα. Δεν έχουμε να δουλέψουμε κάτι από τα άλλα καρναβάλια. Μπορούμε και θεωρούμε ότι θέλουμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Οπότε που, δηλαδή που οι βάσεις ποιες είναι που βάλατε, κύριε Γεωργαλάκη, δηλαδή τι θα κάνουμε, πώς το οργανώνετε, η πρώτη συνάντηση είναι, εντάξει, και αντιλαμβάνομαι. Θα μπορέσουμε να σας πω ότι μέχρι τη εβδομάδα θα γίνει και άλλα συναντήσεις, γιατί θα πρέπει να δούμε τώρα το επόμενο βήμα για την οργάνωση αυτή, είναι για το δρόμο και για τη φορά και την ασφάλεια που θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με το αστυνομικό τμήμα της Ιεράπτρας, που είναι ο κύριος ο διοικητής, ο κύριος Σταγκαράκης, ο κύριος Τουμάκα, ο υποδιοικητής, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες, έτσι, μια γενικότερη εικόνα και να κάνουμε την Οργανωτική Επιτροπή, ώστε μετά να προχωρήσουμε και σε τελικά στάδια για να ψαχνόμαστε το τι ακριβώς θέλουμε. Στην Οργανωτική τώρα, πέρα από η Κοινοπολιτεία, ο νέος Πολιτιστικός Σύλλογος με τα δραστήρια κορίτσια εκεί τώρα, τα περισσότερα κορίτσια είναι, λέω, και αγόρια, αλλά λέω τώρα, είναι τα δραστήρια κορίτσια εκεί που κάθε χρόνο αναλαμβάνουν αυτό το βάρος και το κάνουν και πολύ καλά γιατί το αγαπούν. Είναι όμορφες, όμορφη εποχή απόκριση έτσι κι αλλιώς. Καλά είναι, όλα χρειάζονται. Ναι, εννοείται. Οπότε την οργάνωση την έχετε από κοινού, ο ένας βοηθάει τον άλλο. Συν διοργάνωση, ωραία. Το budget εδώ τώρα φέτος ποιο είναι, μάνο μας? Το budget δεν έχουμε βγάλει ακόμα, να πούμε ότι θα διαθέσουμε τόσα χρήματα ή τόσα. Γι' αυτό συζητάμε, για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θεωρώ ότι θα κοιμανθούμε πάλι στα ίδια επίπεδα τα περσινά. Αυτό βέβαια θα το δούμε και με την υπηρεσία. Να δούμε. Αλλά αυτά που αναλάβαμε πέρυσι θα τα αναλάβουμε και φέτος, σαν κοινοπολιτεία. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Δηλαδή το ένα μπάτζετ, ας πούμε, της τάξεως. Δεν το θυμάμαι τώρα, κυρία Σταγκαράκη, να σας πω για να μην παραπληροφορήσω και τον κόσμο, αλλά μπορώ τώρα προσεχή διάφορα να σας το πω. Τα βασικά είναι ο ήχος, είναι κάποια άλλα έξτρα, παρουσιαστές και αυτά τα πράγματα. Θα έχουμε κάτι από αλλού, κάποιο όνομα, ας πούμε, παρουσιαστή, το έχετε ακόμα καταλήξει. Ποιοι είναι διαθέσιμοι και να δούμε και τις τιμές τους, έτσι. Εντάξει, θα δούμε. Ίσως έχουμε και κάποιο ντόπιο. Δεν αναιρούμε και κάτι. Απλά επειδή ίσως είναι και. Δεν έχετε καταλήξει, τέλος πάντων. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, ποιο θα είναι. Κάπου. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, έχουν γραφτεί κάποια ονόματα για να ψαχνόμαστε. Αλλά είμαστε ακόμα υπό έλεγχο και υπό ψαξίματος που συζητήσαμε. Να. Οπότε το budget λοιπόν θα είναι το ίδιο με το περσινό. Περίπου, έτσι, ξέρω, ναι, με τις πρώτες πληροφορίες που έχω. 10.000, αν θυμάμαι καλά. 10-12. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να σας πω τώρα πώς θα μείνει. Δεν θυμάμαι και εγώ, τέλος πάντων, ναι, όχι απλά. Δεν μπορώ να το γνωρίζω από τον προτέρω, αλλά θα κάνουμε τον προϋπολογισμό, θα δούμε την τσέπη μας και αναλόγως θα πράξουμε. Να ρωτήσω τώρα. Να πούμε στον κόσμο ότι πολλωστή φορά ότι πρέπει να συμμετέχει, έτσι είναι, γίνεται για τον τόπο μας και αυτό. Αξίζει τον κόπο να το κάνουμε, γιατί ακουγόμαστε και πέρσι, αν φανταστείτε, ότι είχαμε κόσμο και από άλλες περιοχές της Κρήτης και αυτό ήταν το θετικό. Όπου προβάλλονται το τόπο μας, θα πρέπει να είμαστε ενεργοί και να βοηθάμε από την εταιρεία μας. Αυτό ενδεχομένως είναι και μια ανοιχτή πρόσκληση τώρα για φορείς και που θέλουν να συμμετάσχουν. Είμαι μονομένοι άνθρωποι, ο κόσμος της Ιεράπτρας που μας ακούει να συμμετάσχει, να έρθει δηλαδή να βοηθήσει με κάποιο τρόπο να συμμετάσχει. Τα χέρια ποτέ δεν είναι αρκετά, Μαρία. Πάντα χρειαζόμαστε και ιδέες και χέρια και όρεξη και αγάπη. Αγάπη εννοούμε για αυτό που κάνουμε. Κάντε με πάθος, λέει, έτσι. Έτσι. Ναι, σωστά. Ακριβώς όπως το λες.
Ωραία. Οπότε είναι ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Θα δούμε ποιες θα είναι, πέρα δηλαδή από την παρέλαση. Έχουμε και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Ναι, όχι το να. Έκανε αναφορά την Παρασκευή η κυρία Ψελινάκη στην εκπομπή, τη οποία το έχει αναλάβει κιόλας. Για να μπορέσει να το εξειδικεύσει περισσότερο, να έχει καλεσμένους, να συμμετάσχουμε κι εμείς με τον τρόπο μας, το κυνήγι του κρυμμένου σαυρού και των μικρών και των μεγάλων. Γιατί όχι να μην κάνετε και ομάδα, δεν να κάνουμε και ομάδα. Δεν ξέρω και θα το δούμε τώρα αυτό, γιατί έχει πέφτει ένα βάρος προεκλογικό στα μέσα. Οπότε θα δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε και καρναβάλι. Να κάνουμε και εμείς καρναβάλι. Ωραίο για το καρναβάλι, α το πούμε. Ναι, εκλογές, δημοτικές εκλογές. Ακριβώς, γιατί όχι μόνο για δημοτικές, αλλά και γενικές εκλογές. Πολιτικός και γενική πολιτική. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό δεν έχω κάτι να προσθέσω ακόμα για το καρναβάλι. Είναι στην αρχή, ωραία. Και απλά μένουμε στο κάλεσμα. Θα βγάλουμε ανακοινώσεις ώστε να ενημερώνουμε τον κόσμο αφού είμαστε έτοιμοι, έτσι, αυτό ευελπιστώ θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Τα κορίτσια από ό,τι ξέρω ήδη δουλεύουν και να σας πω και ότι δεχόμαστε ήδη τηλεφωνήματα για να φτιάχνουν άρματα. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, που σημαίνει ότι θα διαθέσουμε και χώρο, κάποιο χώρο όπως και πέρυσι, για να μπορούν οι ομοδιάφερες ομάδες να φτιάξουν τα άρματά τους. Αλλά πέρα από αυτό να σας πω ότι είναι και το κυνήγι του θησαυρού, που φέτος, αν θυμάμαι καλά, κλείνουν τα 30 χρόνια. Θα σας γελάσω ένα σειρό στον αριθμό, αλλά θα γίνει κάτι φαντασμαγωγικό και κάτι ωραίο. Και έχουμε και το κυνήγι, το παιδικό κυνήγι του θησαυρού, που πάλι και αυτό έχει την ιστορία του. Το έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος ο κύριος Παπαδάκης ο Μιχάλης, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, οδηγούς και τους κόπους. Και πρέπει να τα στηρίξουμε όλα αυτά με την όρεξή μας και με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. Ωραία. Λοιπόν, ωραία μια επισήμανση τώρα εδώ μου κάνει ένας φίλος ο Κρίσμα, ερώτηση είναι. Θα μπορέσει να πληρωθεί η Φουρέιρα ή το πήρατε πίσω, η Επίτροπος σας έβαλε εμπόδια ή σας το γύρισε πίσω για κάποιο λόγο αυτό, άρα δεν πληρώνεται η Φουρέιρα. Καταρχήν να ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν πλέον επιτρόποι. Για το φίλο μας, έτσι οπότε θα πληρωθεί κανονικά. Δεν υπάρχει επιτροπός. Δεν υπάρχει επιτροπός. Όχι, από ό,τι ξέρω τώρα δεν υπάρχει επιτροπός. Οπότε δεν ελέγχεται δηλαδή ο θεσμός. Από ό,τι ξέρω έχει καταργηθεί. Οπότε σκοντάφτει κάπου για να το λέει κάποιος αυτό τώρα, για να μας το στέλνει κάποιος σε μήνυμα. Σκοντάφτει κάπου το ποσό της Φουρέιρα. Δεν γνωρίζω να έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά και να έχει. Το θέμα είναι ότι έγινε και θα πληρωθεί. Τότε δεν αφήνουμε θερμό τους και να είστε σίγουροι και ο φίλος ακροατής ότι πάντα πληρώνουμε. Ναι, όχι, εννοείται ότι δεν το αφισβητούμε, θα πληρωθεί. Αλλά λέω μήπως υπήρχε κάποιο κόλλημα σε αυτό ενδεχομένως. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Επίσημα να σας πω, όχι, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά θα λέω όπως και να έχει. Περιμένουμε τον προϋπολογισμό να ψηφιστεί από την αποκεντρωμένη και να υπογραφεί και μετά συνεχίζουμε για να ξέρει και ο κόσμος τις διαδικασίες στις πληρώμες. Υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία που οι Δήμοι τα έχουν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας, γίνεται κάποιες εκδηλώσεις και μετά πληρώνονται. Μάλιστα. Οπότε ξαναλέω, δεν υπάρχει κόλλημα πληρωμή, ας πούμε. Okay. Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζω. Να σου πω την αλήθεια. Αν υπάρχει κόλλημα. Ωραία. Λοιπόν, αλλά όποιο κόλλημα και να υπάρχει, να είστε σίγουροι θα ξεπεραστεί. Ναι, γιατί δεν μπορεί να είναι ένας Δήμος αφαιρέγγυος, έτσι, σε αυτό δεν το... ποτέ αφαιρέγγυοι, μα αυτό λέω, δεν μπορεί κάποιος Δήμος να είναι αναξιόπιστος σε ό,τι αντιλαμβάνει. Το αντίθετο συμβαίνει και να είστε σίγουροι ότι δεχόμαστε και τηλεφωνήματα, γιατί έχει ανοίξει πλέον η αγορά και έχουν δει τις προσπάθειές μας, να σας πω, γιατί αυτό είναι μια είδηση αν θέλετε, και δεχόμαστε τηλεφωνήματα για διάφορα πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει κάτι για την πόλη μας. Όπως, για να το καταλάβουμε. Όπως πολλές συναυλίες, όπως πολλές παραστάσεις, οι οποίες είναι μεγάλες και δεν επισκεπτόντουσαν την πόλη μας, έτσι και τώρα ανοίγονται πόρτες για αυτό το πράγμα. Έτσι, βλέπουν ότι ο κόσμος αγαπάει αυτό που, είτε με το φεστιβάλ θεάτρου, είτε με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, είτε με όλα αυτά που γίνονται, είτε με τα κύρια αν θέλετε. Βλέπουν την ανταπόκριση που υπάρχουν, βλέπουν την βοήθεια που έχουν από τη μεριά του Δήμου. Και θέλουν να έρχονται εδώ, η Άφρα. Αυτό είναι θετικό. Έτσι, ότι είμαστε ένα ενεργός Δήμος το οποίο έχει δυνατότητες. Αυτό το βλέπουν αυτοί και πιστέψτε μου ότι θα έχουμε και εξελίξει στο μέλλον. Στον πολιτιστικό τομέα, τέλος πάντων, που
τη δράση, αν θέλετε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε επιμένουμε στο κάλεσμα για να ξαναέρθω στο θέμα που σας πήραμε, επικοινωνήσαμε σήμερα μαζί, σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία αυτή. Διαδικασία, του, ναι, μπορεί, εντάξει, χρειαζόμαστε χέρια, είπαμε. Πάντα στο καναβάλι, το οποίο έχει ψηλά τον πύχη και φέτος, όπως και πέρυσι. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το επιτύχουμε. Είμαστε τώρα στην προσπάθεια. Ακόμα. Θα το πούμε αυτό μετά που θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και το καναβάλι, να κάνουμε τα απολογισμό μας, όπως και κάθε φορά. Θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα καλά πήγαμε, παρόλο τη μουρμούρα. Καλά πήγαμε. Εντάξει, ο κόσμος βγήκε έξω. Κρατήσαμε όσο κόσμο περισσότερο μπορούσαμε στην Ιεράδρα. Είναι και αυτό κάτι. Έτσι θα προσπαθήσουμε για την επόμενη δραστηριότητα να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και να ευχαριστεί τον κόσμο να ξεφεύγει, όπως λένε, και σε, έχουμε γίνει κουραστικοί να το λέμε από την καθημερινότητα και την μιζέρια μας. Μάλιστα, ωραία. Αυτό είναι ο ρόλος μας εξάλλου. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, οπότε κύριε Γιωργαλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Το παρακολουθούμε. Θα συμμετάσχουμε και εμείς από το, με τον τρόπο μας στην όλη αυτή διαδικασία. Πάντα συμμετάσχουμε. Ναι, πάντα συμμετάσχουμε και το επικοινωνούμε στον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.